Ωραία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με μερικές πολιτικού περιεχομένου παρατηρήσεις. Θα προχωρήσω με κάποιες άλλες παρατηρήσεις οικονομικού και τεχνικού περιεχομένου για αυτή τη σύμβαση και θα καταλήξω σε κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με τη σύμβαση αλλά έχουν σχέση με τη συζήτηση η οποία προηγήθηκε προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι δεν απαντώ στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν από τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, θέλω να σημειώσω, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι, ανεξάρτητα από τη θέση που έχουμε για αυτήν εδώ την σύμβαση, ότι είναι μια πολύ σημαντική σύμβαση. Μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς ενεργειακές συμβάσεις της χώρας. Είναι μια σύμβαση που προετοιμάστηκε πολύ καιρό και που με την πραγμάτωση των όρων της συμβάσεως αυτής θα αλλάξει γενικότερα το τοπίο σε σχέση με τους αγωγούς και τις οδεύσεις του φυσικού αερίου, όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και σε σχέση με την νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ευρώπη συνολικότερα. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν αυτή. Δεύτερη παρατήρηση. Η σύμβαση αυτή, με την πραγμάτωσή της, αλλάζει ειδικά το πεδίο σε σχέση με τις πηγές και τις οδεύσεις φυσικού αερίου ως προς την Ευρώπη. Αναφέρθηκε από τον κύριο Κερίδη ποιος είναι ο βασικός προμηθευτής. Αναφέρθηκε και από άλλους το σκηνικό το οποίο υπάρχει σε σχέση με το φυσικό αέριο ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο που επαναρειοποιείται αλλά και ως προς τους αγωγούς που εξακολουθούν να έχουν το ρόλο τους. Αυτή η σύμβαση είναι μια σύμβαση σε απόλυτη αρμονία με το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας για πολλαπλές οδεύσεις και φυσικά πηγές πρωτύτερα και γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχει ενταχθεί και στα Projects of Common Interest, στα σχέδια προτεραιότητας, τα ενεργειακά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι απλά και μόνο ένα δικό μας εθνικό σχέδιο, αλλά είναι ένα σχέδιο που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία ενδεχομένως αποφάσισε να συνωμοτήσει με τις ελληνικές κυβερνήσεις, δεν ξέρω, το λέω για τους αρνητές αυτού του σχεδίου, η οποία Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε να συνωμοτήσει με τις ελληνικές κυβερνήσεις και να κάνει αυτό το σχέδιο επί χάρτου ή το τόσο καταστροφικό σχέδιο ή όλα τα άλλα τα οποία υπόθηκαν από αυτούς που βρέθηκαν απέναντι στη σύμβαση. Τρίτη παρατήρηση. Χωρίς καμιά αμφιβολία, η σύμβαση αυτή ενισχύει τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας φυσικά με την Κύπρο αλλά και με το Ισραήλ. Και νομίζω ότι λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και πιο πολύ τους τελευταίους μήνες σε σχέση με την κατάσταση στην περιοχή μας, το να έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν νομίζω ότι πρέπει να υποτιμάται από κανένα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τη σύμβαση αυτή, εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την υπέγραψαν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου από την πλευρά του Ισραήλ. Τέταρτη παρατήρηση. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία σύμβαση η οποία στρέφεται εναντίον ουδήποτε. Είναι μια σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των κρατών αυτών που την υπογράφουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και μια έμεση απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα, διότι 20 μέρες, 25 πριν υπογραφεί αυτή η σύμβαση στις 2 Ιανουαρίου στο Ζάπιο, ο κύριος Ερντογάν είχε ευθέως απειλήσει τις τρεις χώρες και είχε ευθέως αμφισβητήσει το δικαίωμα της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ να προχωρήσουν στη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Μετά λοιπόν από αυτή την αμφισβήτηση των δικαιωμάτων μας, ήρθε και από τις τρεις χώρες μια ξεκάθαρη απάντηση στον τουρκικό αναθεωρητισμό και στην τουρκική προκλητικότητα. Και η απάντηση αυτή νομίζω θα έπρεπε να τύχει
της συνενέσεως ολόκληρης της αίθουσας, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας τοποθετείται για τον εαυτό του. Και τελευταία πολιτική παρατήρηση έχει να κάνει προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το ότι η σύμβαση αυτή δεν είναι μια δική μου σύμβαση. Εγώ έτρεξα όλα τα τελευταία μέτρα της σύμβασης. Γρήγορα κάναμε το καλοκαίρι την συνάντηση με το Ισραήλ και με την Κύπρο, παρουσία της αμερικανικής πλευράς, εδώ τον Αύγουστο, στην Αθήνα. Στη συνέχεια κάναμε διμερείς συναντήσεις και με τη μια πλευρά και με την άλλη. Έκανα στη Μαδρίτη την τελευταία συνάντηση με τον, το Δεκέμβριο, με τον συνάδελφό μου Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, τον κύριο Στάινιτς, ο οποίος είναι θερμός υποστηρικτής αυτού του έργου. Αλλά βεβαίως το έργο αυτό ξεκίνησε πριν από μένα. Ο πρώτος από τους προκατόχους μου, ο οποίος μίλησε για αυτό το έργο, ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος το προχώρησε μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου, και στη συνέχεια περισσότερα βήματα έγιναν από τον άλλο προκάτοχό μου, τον Γιώργο Σταθάκη. Άλλωστε, ξέρετε, και οι δύο ήταν προσκεκλημένοι και παρόντες. Λησμόνησα και τον κύριο Σκουρλέτη, με συγχωρείτε. Ήταν οι δύο συνάδελφοι, ο κύριος Σκουρλέτης δεν μπορούσε εκείνη την ημέρα, ήταν παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας για το Ζάπιο, στο Ζάπιο. Αυτές είναι οι πολιτικές παρατηρήσεις για να διευκρινίσω από τη δική μου πλευρά το σκηνικό. Μη στεναχωριέστε, θα τα πω όλα, θα δείτε ότι δεν θα ξεχάσω τίποτα. Έρχομαι σε αυτό που εγώ είπα στη δική μου ταξινόμηση ως οικονομικά και τεχνικά θέματα. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η συμφωνία δημιουργεί το πλαίσιο συνεργασίας που θα επιτρέψει την ταχεία υλοποίηση του έργου. Αναφέρομαι στις προβλέψεις των άρθρων 4 και 5. Προβλέψεις σε ρυθμιστικό και αδειοδοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για τη χρηματοδοτική υποβοήθηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο αυτό, σε αυτό το πλαίσιο θέλω να επισημάνω, έχει ήδη λάβει την έναρξη της αδειοδοτικής διαδικασίας από το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 3 Μαρτίου του 2020. Βγήκε η αδειοδότηση αμέσως και ευελπιστώ πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και η ανάλογη διαδικασία στην Κύπρο. Η εταιρεία υλοποίησης του αγωγού, η εταιρεία Poseidon, εισέπραξε τον Σεπτέμβριο του 2019 13,8 εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 34,5 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση της τελικής μελέτης σκοπιμότητας του έργου. Front-end engineering and design study, συνολικού κόστους 69 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, ήδη τα πράγματα κινούνται. Όχι θεωρητικά, σε επίπεδο εκθέσεως ιδεών, έχουν ξεκινήσει όλες οι προεργασίες. Δεύτερον, σε αυτό το επίπεδο μιλώντας, η ΔΕΠΑ, στην οποία ανήκει το 50% της Ποσειδών ΑΕ, παρά τη διάσπαση σε ΔΕΠΑ Διεθνών και την επερχόμενη ενσωμάτωσή της ως θυγατρική στην ΕΔΕΗ, έχει ήδη δεσμεύσει από τις 12 Δεκεμβρίου του 2019 τα απαραίτητα κονδύλια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του δικού της μερίσματος ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ επί της τελικής μελέτης σκοπιμότητας με απόφαση που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέσα στις επόμενες μέρες. Σε ό,τι αφορά, θα επανέλθω σε αυτό μετά, στην ΔΕΠΑ Διεθνών και την ελληνική πλευρά, κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης αυτής της μελέτης FEED, όπως λέγεται, και όλων των παράλληλων ενεργειών που θα απαιτηθούν για την επενδυτική ορίμανση του έργου δεν πρόκειται να υπάρξει, είναι εγγυημένο αυτό, σε βάθος τριετίας που μας ενδιαφέρουν και οι μελέτες. Γι' αυτό λέω την τριετία και δεν λέω 25 ετία, για παράδειγμα, για να μην πείτε τι θα γίνει τον τέταρτο χρόνο. Τώρα, προχωρώ στην τρίτη μου παρατήρηση, την τεχνική, και είναι και μια πληροφόρηση προς το σώμα, εάν κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Μόλις πριν από 10 μέρες, η εταιρεία Ποσειδών, η κοινοπραξία δηλαδή που υλοποιεί τον αγωγό EastMed και στην οποία συμμετέχει κατά 50% η ΔΕΠΑ, προχώρησε σε ανοιχτή πρόσκληση μέσω διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου με στόχο την προεπιλογή των δύο υποψηφίων αναδόχων
με αντικείμενο του διαγωνισμού το λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και την αρχική θέση σε λειτουργία των 4 υπεράκτιων τμήματων του αγωγού συνολικού μήκους 1470 μέτρων. Άρα και νέα κίνηση πριν από μερικές μέρες. Μετά την προεπιλογή των αναδόχων θα ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές υπηρεσίες του έργου που περιλαμβάνουν την επανεξέταση και οριοθέτηση των μελετών εφαρμογής υποθαλάσσιων τμήματων και τη λεπτομερή υποθαλάσσια έρευνα και χαρτογράφηση, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της ανάθεσης, καθώς και την παραγωγή πρόσθετων μελετών όπου κριθεί αναγκαίο. Άρα, το έργο έχει και την πολιτική του διάσταση, αλλά το έργο προχωρεί τεχνικο-οικονομικά. Τέταρτον, από τη στιγμή που θα δεσμευθούν υπέρ του East Med οι ποσότητες του Λεβιάθαν, το οποίο έχει 8 BCM, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, τότε το έργο θα αρχίσει να προχωρεί, διότι θα έχουν δεσμευθεί αυτές οι ποσότητες, ενώ παράλληλα έχουν ήδη υπάρξει τέτοιες ανακοινώσεις σε σχέση με ένα άλλο πεδίο, το Βόρειο Καρύς, το οποίο το εκμεταλλεύεται η εταιρεία Energian. Η Energian έχει δημόσια τοποθετηθεί την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης στο Ζάπιο. Τι θα συμβεί με το Λεβιάθαν, εγώ δεν μπορώ να μιλάω εξ ονόματος του Ισραήλ, ξέρω όμως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ισραήλ για αυτό το project, το οποίο έχει εκφραστεί και από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου, και από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Στάινιτς. Ξέρω επίσης ότι εκτός από το Λεβιάθαν και το Βόρειο Καρύς, υπάρχουν στην Κύπρο 2 αυτή την ώρα κοιτάσματα, το Αφροδίτη και το Γλάφκος, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτό τον αγωγό. Δεν είναι ελληνικές οι αποφάσεις. Είναι αποφάσεις των 2 κρατών με τα οποία συνυπογράψαμε αυτή τη σύμβαση, τα οποία όμως είμαι βέβαιος ότι δεν υπέγραψαν τη σύμβαση μαζί μας για να κάνουν κάποια εξυπηρέτηση στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά την υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση, η οποία προετοιμάστηκε επί χρόνια, γιατί για λόγους πολιτικούς και οικονομικούς είναι και οι 2 αυτές χώρες δεσμευμένες σε αυτή τη σύμβαση. Είναι λοιπόν μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν το πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σχέδιο. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν δυσκολίες. Είναι το πιο απλό πρόγραμμα, σχέδιο το οποίο ποτέ φαντάστηκε κανένας. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες. Και τεχνικές δυσκολίες υπάρχουν λόγω της ιδιομορφίας του τοπίου, υποθαλάσσιος αγωγός, βάθη της Μεσογείου κ.ο.κ. και οικονομικές δυσκολίες λόγω και της συγκυρίας. Αλλά υπάρχει η απόφαση και επίσης όσοι μιλάνε για τη συγκυρία, όπως λέει και η λέξη, μην ξεχνάνε ότι μιλάμε για την παρούσα περίοδο. Δεν σημαίνει ότι ανατρέπονται τα πάντα σε βάθος χρόνου σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο. Επόμενη παρατήρηση. Το παρόν σχέδιο νόμου, και το λέω για κάποιους συναδέλφους οι οποίοι έχουν, τις κατανοώ απόλυτα, αυξημένες περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Το παρόν σχέδιο νόμου συγκροτεί ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο κανόνων περιβαλλοντικής ασφάλειας που θα διέπει όλες τις φάσεις κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας κοινών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ατυχημάτων. Όλα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8. Δεν είναι λόγια για να περάσει η ώρα. Και αυτή, ειδικά την περιβαλλοντική διάσταση, πρέπει να σας πω ότι τη συζητήσαμε και τη συζητάμε και στο πλαίσιο της τετραμερούς συνεργασίας των 3 χωρών που υπογράφουν αυτή τη σύμβαση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον περασμένο Φεβρουάριο συνεδρίασε στη Λευκοσία και η πρώτη από τις 3 τεχνικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί για την υποστήριξη του έργου της Υπουργικής Συνόδου με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Επόμενη παρατήρηση. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης του αριθμού κρατών που συμμετέχουν στο συνασπισμό υποστήριξης του έργου μέσω της ένταξής τους στην παρούσα διακυβερνητική συμφωνία. Το άρθρο 15. Το άρθρο αυτό δεν έχει θεωρητική αξία, διότι αφορά και στην πηγή του αερίου, αφορά και στην κατανάλωση του αερίου. Εδώ ήδη δεν είναι κανένα μυστικό, έχει τεθεί το θέμα στην Αίγυπτο, η οποία εξετάζει ενδεχόμενη μελλοντική της συμμετοχή, αλλά επίσης κανείς δεν αποκλείει ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά του φυσικού αερίου ο αγωγός αυτός να καταλήξει και σε άλλες χώρες εκτός από την Ιταλία ή σε άλλες χώρες εκτός από την Ιταλία, εάν η Ιταλία πάρει, που δεν το πιστεύω, τελικά διαφορετική απόφαση. Και έχοντας πει αυτά, καταλήγω στην τελευταία μου παρατήρηση που έχει σχέση με αυτή καθ' αυτή τη σύμβαση, άμεση τουλάχιστον σχέση, που αφορά στην Ιταλία. Η Ιταλία συνδιαπραγματεύτηκε όλη αυτή τη σύμβαση μαζί μας, επί έτη, και κράτησε για τον εαυτό της το δικαίωμα, ευχόμενοι μας καλή επιτυχία και στέλνοντας τον πρέσβη να εκπροσωπήσει τη χώρα στην υπογραφή στο Ζάπιο, και κράτησε για τον εαυτό της το δικαίωμα να αποφασίσει κατά τον χρόνο για τον οποίο θα αποφασίσει η ίδια η Ιταλική κυβέρνηση. Τίθεται το ερώτημα, γιατί κάνατε την απρέπεια ή την αυλεψία κατελάχιστον και αφήσατε την Ιταλία στον τίτλο της συμβάσεως. Μα γιατί αυτή την απρέπεια μας είπε να κάνουμε η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί αυτό του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί αυτό ακολουθείται στις διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν τύχει διαπραγμάτευσης κατά τον τρόπο που περιέγραψα με την Ιταλία. Και διότι είναι μια σύμβαση ανοιχτή στην Ιταλία, η οποία μπορεί να υπογράψει όποτε θέλει. Επομένως, είναι και μια υπογράμμιση από την πλευρά των τριών κρατών ότι η σύμβαση είναι ανοιχτή στην Ιταλία, ότι δεν θα χρειαστεί κάποια επαναδιαπραγμάτευση μαζί της, διότι έχει συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση. Έχει συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση μέχρι και την τελική φάση και επομένως είναι κάτι το οποίο ισχύει και για τις άλλες δύο χώρες, όχι μόνο για μας. Η απρέπεια δηλαδή θα γίνει και από την Κύπρο και από το Ισραήλ και είναι κάτι, επαναλαμβάνω, το οποίο εισηγείται και η ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα, η Ιταλία θα πάρει την απόφασή της. Πιστεύω τους τελευταίους μήνες ξέρετε ότι οι επαφές προφανώς έχουν να τονίσει λόγω του κορονοϊού. Φαντάζομαι ότι αυτό τουλάχιστον όσοι κάνουν κριτική μπορεί να το δεχθούν. Ειδικά στην Ιταλία το θέμα του κορονοϊού έχει μονοπολίσει, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον. Για μας το ζήτημα είναι ανοιχτό. Είμαι βέβαιος και για αυτούς. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή το ζήτημα σύντομα θα λήξει θετικά. Αλλά από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εμείς κρατάμε ανοιχτές όλες τις επιλογές. Και όταν λέω εμείς, εννοώ φυσικά και η Κύπρος και το Ισραήλ σε σχέση με την τελική όδευση του αγωγού. Καταλήγω με κάποιες παρατηρήσεις που δεν αφορούν, αν θέλετε, στον πυρήνα της συμβάσεως που έχουμε σήμερα εδώ, αλλά σχετίζονται με με σχόλια συναδέλφων που έγιναν προηγουμένως. ΒΕΠΑ Διεθνών. Μίλησε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Θωμάς και εξήγησε. Η ΔΕΠΑ, όπως η κυβέρνηση αποφάσισε, τριχοτομήθηκε, θα ιδιωτικοποιηθεί κατά 100% η ΔΕΠΑ εμπορίας, κατά 100% η ΔΕΠΑ υποδομών και μένει η ΔΕΠΑ Διεθνών. Η ΔΕΠΑ Διεθνών, στην οποία είχε συμμετοχή το ΤΑΙΠΕΔ κατά 65% και τα ΕΛΠΕ κατά 35%, κάτι έπρεπε να γίνει. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι αντί να είναι μια αυτόνομη εταιρεία, θα έπρεπε
να ενταχθεί ως θυγατρική της ΕΔΕΗ, της Ελληνικής Εταιρείας για τους Υδρογονάνθρακες, η οποία έχει ένα συναφές αντικείμενο, όχι το ίδιο, αλλά συναφές αντικείμενο, προκειμένου να υπάρχει μια σφαιρική διαχείριση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάσσεται λοιπόν ως θυγατρική. Ερώτημα, τα ΕΛΠΕ θα έχουν το 35%. Τι θα γίνει, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξαγοραστεί το μερίδιο των ΕΛΠΕ. Απαντώ, για να τελειώσει η ιστορία. Τα ΕΛΠΕ προφανώς, λόγω του ότι ήταν μέτοχοι κατά 35% στην μεγάλη εταιρεία ΔΕΠΑ, και η λογική το λέει και η νομική επιστήμη το λέει, κρατάνε το 35% των μετοχών, θα γίνουν όλες οι αναγκαίες κινήσεις, αλλά σκοπός μας είναι αυτός ο οποίος περιέγραψε. Μου κάνει εντύπωση ότι από το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αυτή η κριτική, διότι με το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το οποίο θα ιδιωτικοποιεί το 14% της ΔΕΠΑ υποδομών, το δημόσιο θα κρατούσε το 51% της ΔΕΠΑ υποδομών, το άλλο θα ήταν το 35% στα ΕΛΠΕ και το 14% θα το είχε ένας ιδιώτης. Λέω λοιπόν, ενοχλεί για το ότι για κάποιο διάστημα, ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ, για το ότι τα ΕΛΠΕ θα έχουν 35% στη ΔΕΠΑ διεθνών με μας, δεν ενοχλούσε ότι θα είχαν 35% τα ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ υποδομών που θα είχε και τη ΔΕΠΑ διεθνών. Και δεν ενοχλούσε και ότι ένας άλλος ιδιώτης που θα είχε το 34% θα ήταν και αυτός μέσα στις δραστηριότητες της ΔΕΠΑ διεθνών. Εδώ πραγματικά μένω σχετικά εμβρόντιτος, τι θα σας πω, διότι περίμενα κάπως να έχετε ελέγξει καλύτερα τα επιχειρήματά σας ως προς αυτό. Είστε ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα λεύρη. Δεύτερη παρατήρηση. ΔΕΔΑ. Πού θα πάει το δίκτυο της ΔΕΔΑ? Θέλω να σας πω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν θα μπορούσα να κάνω την ίδια κριτική για άλλες εταιρείες στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ορίσει διοικητικό συμβούλιο, αλλά το management της ΔΕΔΑ επί ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είχε προχωρήσει σχεδόν τίποτε. Σχεδόν τίποτε. Και η καινούργια διοίκηση της ΔΕΔΑ τα βρήκε όλα σε τουλάχιστον προβληματική κατάσταση. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περάσει ένα νόμο με βάση τον οποίο από την ώρα που κάποια εταιρεία σε αυτό το χώρο, η ΔΕΔΑ ας πούμε, κάνει μια πρόταση για την επέκταση, θα πρέπει το δικτύο της σε 18 μήνες να έχει ολοκληρωθεί το όλο πράγμα, η προετοιμασία. Βάσει αυτού του νόμου, η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, σέβομαι την αξιοπιστία τους, αλλά δεν ορίστηκε η διοίκηση από μας, η ΡΑΕ ήρθε εξαντλώντας, θέλω να πω, την αυστηρότητά της και στους 18 μήνες αφαίρεσε τα έργα των Γιαννιτζών της Βέρειας από τη ΔΕΔΑ. Η ΔΕΔΑ λοιπόν, σας πληροφορώ ότι θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της, όλες τις δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει, νομικής υφής, να το πω ακριβέστερα, που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να μπορέσει να κάνει η ίδια το έργο της Βέρειας και το έργο των Γιαννιτζών, για τα οποία και εγώ ίδιος έχω δεσμευτεί και η αλήθεια είναι, και όλοι το γνωρίζουν, ότι τους τελευταίους μήνες πράγματι είχαν επιταχυνθεί όλα αυτά τα έργα και όλη η σχετική προετοιμασία. Την ώρα λοιπόν της επιτάχυνσης και την ώρα που σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να έχουμε το αποτέλεσμα, ήρθε αυτή η απόφαση. Που σας είπα ποιος την έλαβε. Και βάσει του νόμου ποιας κυβέρνησης την έλαβε. Η ΔΕΠΑ λοιπόν θα κινηθεί, η ΔΕΔΑ θα κινηθεί, και εν πάση περιπτώσει, βούληση του Υπουργείου και της κυβέρνησης είναι το φυσικό αέριο να πάει σε όσες περισσότερες πόλεις της Ελλάδας γίνεται, και αυτό αφορά και στην Πελοπόννησο, για την οποία γίνεται ένας αντίστοιχος θόρυβος, αλλά αφορά και την Μακεδονία, την κεντρική και τη δυτική Μακεδονία. Θέλουμε να καλυφθεί
όλες οι πόλεις που ήταν στο σχεδιασμό με φυσικό αέριο. Υπάρχει ο σχεδιασμός και για την Ήπειρο. Μην πάμε πόλη-πόλη. Ό,τι έχουμε πει, υπάρχουν διαφορετικά εναλλακτικά σχέδια. Υπάρχουν διαφορετικά εναλλακτικά σχέδια για κάθε περιοχή της χώρας. Έρχομαι επίσης σε δύο ακόμα παρατηρήσεις. Η μία είναι, έγινε σχόλιο βάσει μιας τοποθέτησης του κυρίου Κερίδη. Η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσουμε με το φυσικό αέριο μέχρι το 2050, υποτίθεται. Η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ό,τι λέει το ΕΣΕΚ. Και το ΕΣΕΚ προβλέπει έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λέει ότι θα καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 35% ίσα από το 2030 και στην ηλεκτροδότηση κατά 60% μέχρι το 2030. Το φυσικό αέριο και εδώ και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι καύσιμο μετάβασης. Δεν το αγνοούμε, δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο φυσικό αέριο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που και εδώ και αλλού θα χρησιμοποιείται, αλλά ξαναλέω, είναι καύσιμο μετάβασης. Και τελειώνω με τους υδρογονάνθρακες και τις έρευνες υδρογονάνθρακων, στις οποίες έγιναν πολλές αναφορές. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν σας ικανοποίησε η απάντηση του κυρίου Κερίδη, αλλά και εγώ θέλω να προσθέσω τη δική μου φωνή. Το σχιστολιθικό αέριο απαγορεύεται στην Ευρώπη. Και από όσο ξέρω, η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Και επίσης από όσο ξέρω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία έβαλε τη χώρα. Λοιπόν, ακολουθούμε και θέλουμε να ακολουθούμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε ότι είναι μια σωστή πολιτική. Και πάντως είναι μια σωστή πολιτική σε αυτό το τομέα. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Τώρα, έγινε συζήτηση από άλλους συναδέλφους για τους υδρογονάνθρακες. Τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάναμε συζήτηση και την περασμένη εβδομάδα συνολικά για τις εξορίξεις. Έδειξα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έφερα όλα τα στοιχεία που μπορούσα να φέρω. Έδειξα τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπα και τότε, το λέω και τώρα. Οι περιοχές του Natura έχουν ένα ειδικό καθεστώς, αλλά πάντως δεν υπάρχει καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξ ορισμού, εκ των προτέρων, να απαγορεύει ακόμα και τις εξορίξεις σε περιοχές Natura. Και είπα και το έγραψα και χτες στην Καθημερινή. Αντιδράσεις ακούω, διάψευση δεν βλέπω. Ότι αν το κάνουμε εμείς ως χώρα, θα είμαστε η πρώτη χώρα που θα το κάνει. Είναι μια πολιτική. Αλλά πάντως δεν θα υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πει «Δεν θέλω μάρμαρο, δεν θέλω βοξίτη, δεν θέλω τίποτα, τα κλείνω όλα». Εμείς θα ήμασταν οι πρώτοι που θα το κάναμε και διερωτώ με τι θα πει κανείς και στους εργαζομένους και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι από αυτό τρώνε ψωμί. Για τους υδρογονάνθρακες, επίσης έδειξα τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επίσης είναι βέβαιο ότι για τους υδρογονάνθρακες ισχύει επίσης μια ειδική αδειοδότηση, την οποία θέλετε να την παραβλέψετε, η οποία είναι πραγματικά αυξημένου ελέγχου αδειοδότηση, προκειμένου να προχωρήσει το όλο πράγμα. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και το είπε και ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης, δεν ξέρω τουλάχιστον αν στον ορατό ορίζοντα θα πρέπει κανείς στο επίπεδο των εξορίξεων, ακόμα και αν ανησυχεί τα μάλα, να έχει τέτοιες ανησυχίες, διότι βλέπετε τι γίνεται, τουλάχιστον ξαναλέω, για το προβλεπτό ορίζοντα, τι γίνεται με το πετρέλαιο. Αλλά θέλω να θέσω ένα θέμα, να θέσω ένα ερώτημα. Και παρακαλώ κάθε καλόπιστο συνάδελφο και κάθε καλόπιστο συμπολίτη μας να το σκεφτεί. Ήδη συζητήσαμε και συζητήσατε κι εσείς για τις αναταράξεις που υπάρχουν στην περιοχή μας, για την προκλητικότητα της Τουρκίας, για την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας με αυτήν εδώ τη σύμβαση. Ας υποθέσουμε ότι μέσα σε αυτό το σκηνικό και παρά τις εξελίξεις που υπάρχουν στους υδρογονάνθρακες, ερχόταν η ελληνική κυβέρνηση, όχι εμείς,
Ας υποθέσουμε ότι ήταν ο κύριος Βαρουφάκης πρωθυπουργός, όποιος, και έλεγε σε αυτό το σκηνικό που η Τουρκία αμφισβητεί το Μισό Αιγαίο, που υπογράφει τα ψευδομνημόνια με τη Λιβύη διεκδικώντας τεμάχια στη θάλασσα δίπλα στην Κρήτη, που αμφισβητεί τις περιοχές γύρω από το Καστελόριζο. Πού, αν ερχόμασταν αυτή τη στιγμή και λέγαμε με τον νόμο που φέραμε στο περιβάλλον, διότι αυτό μας ζητούσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ότι απαγορεύουμε τις εξορίξεις πετρελαίου, υδρογόνων ανθράκων. Δεν θα υπήρχε όχι αυτή η συγκέντρωση των 300 ανθρώπων, αλλά συγκέντρωση πολλών χιλιάδων ανθρώπων έξω από τη Βουλή που θα ζητούσε να παραιτηθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για προδοσία. Ότι παραδεινόμαστε αμαχητοί στους Τούρκους. Τι συζητάμε και πότε τα συζητάμε και πόσο σοβαροί είμαστε όταν τα συζητάμε. Δηλαδή σκεφτείτε και τις συνέπειες αυτών που προτείνετε. Τι θα συνέβαινε αν ερχόμασταν ελαφρά την καρδία και υιοθετούσαμε τώρα ειδικά με την όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας μια τέτοια πρόταση. Θα περνούσε παντού ότι η Ελλάδα παραδόθηκε στην Τουρκία. Εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε. Ναι, είμαστε ευαίσθητοι για το περιβάλλον. Εφαρμόζουμε εμείς και όχι κανένας άλλος την πολιτική της απολιγνητοποίησης. Εφαρμόζουμε εμείς και όχι κανένας άλλος την πολιτική της ηλεκτροκίνησης. Εφαρμόζουμε εμείς και όχι κανένας άλλος την πολιτική για την απόσυρση των πλαστικών μίας χρήσης και ούτω καθεξής. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς που θα παραδοθούμε στην Τουρκία.